Υπάρχουν αγαπητοί μου ακροατέ, υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί στο λαό μας. Το όνομά τους το έχουν χιλιάδες χριστιανοί. Χιλιάδες ναοί είναι χτισμένοι στη μνήμη τους. Γιορτές και πανηγύρια γίνονται. Τέτοια Άγιοι είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, αλλά υπάρχουν και άλλοι Άγιοι οι οποίοι είναι άγνωστοι στον πολύ λαό και το όνομά τους πολύ λίγοι το φέρνουν ή και κανένας. Φαίνονται σαν περιφρονημένοι Άγιοι, χωρίς καμία αξία και τιμή. Μεγάλοι διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας που πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες στην Εκκλησία, καθώς και μάρτυρες και νεομάρτυρες και ομολογητές που λάμπαιναν την Εκκλησία με τα μαρτυριά τους, μένουν άγνωστοι. Καμιά Εκκλησία δεν έχει χτιστεί στο όνομά τους. Καμιά εικόνα δεν υπάρχει στα εικονοστάσια. Κανένα παιδί δεν έχει το όνομά τους. Αλλά εάν οι χριστιανοί τους αγνοούν και λόγω της αγνίας δεν τους τιμούν όπως πρέπει, η Εκκλησία μας όμως δεν τους ξεχνά. Τα ονόματά τους είναι γραμμένα μέσα στα Ιερά της Βιβλία. Ο εφημέριος που κάθε μέρα τελεί τις ιερές ακολουθίες του Όρθρου και του Εσπερινού, ο ευλαβής αυτός ιερέας διαβάζει όλα τα γράμματα και ψέλνει το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας και η καρδιά του χτυπά από συγκίνηση και τα μάτια του δακρύζουν αναφέροντας το όνομα του Αγίου που ο μέ κόσμος το έχει ξεχάσει αλλά η Εκκλησία δεν το ξεχνά. Έναν από τους αγνώστους Αγίους θα παρουσιάσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Ο Άγιος ονομάζεται Ιορδάνης και γιορτάζεται σήμερα από την Εκκλησία μας 2 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Ιορδάνης μαρτύρησε το 1650 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεχόμαστε ότι το μαρτύριο του αίματος είναι η μεγαλύτερη, η κορυφαία μορφή αγιότητος. Αφενός μεν είναι μίμηση του ιδίου του Χριστού στην τελειότερη μορφή της, και αφετέρου γιατί με το αίμα του μαρτυρίου ξεπλένεται κάθε προηγούμενη αμαρτία. Έτσι οι Άγιοι Μάρτυρες είναι οι πιο αγαπητοί Άγιοι μέσα στην Εκκλησία και η επιθυμία του μαρτυρίου σε περιόδους μάλιστα δύσκολες συγκλονίζει κάθε χριστιανική καρδιά. Εξάλλου στα μαρτυρικά κυρίως λείψανα είναι αυτά τα οποία τοποθετούνται στην Αγία Τράπεζα του κάθε Ορθοδόξου Ναού κατά την Ιερή Ακολουθία των Εγγενείων. Αφότου η Θεία Πρόνοια επέτρεψε ώστε η Κωνσταντινούπολης να υποταγεί εις το βάρβαρον κατακτητή, η περίοδος της τουρκοκρατίας υπήρξε από τις πλέον ζωφεράς τις μακραίωνες ιστορίες των Ελλήνων. Ποικίλες συμφορές συσσωρεύτηκαν στους Έλληνες. Ο φανατισμός των Τούρκων ή το πρωτοφανής, η βαρβαρότητα των ανίκωστος και η τυραννία των αφόρητος. Γνωστέ ήταν μόνον η αγριώτης και η βάναυσος εγκληματικότητων. Πάντα τα αυτά μετέβαλαν τη ζωή των Ελλήνων εις πραγματική κόλαση. Περιφρονούσε ο Τούρκος κατακτητής τη ζωή των υποδούλων και της τιμής των.
μπορούσε να διαπράξει τις πλέον απίθανες εσχρότητες, βιασμούς γυναικών, φθορά παρθένων, χωρίς τιμωρία και μάλιστα θεωρούνταν αυτά απόδειξης γενναιότητος και ευφυΐας στους Τούρκους. Ο Κωνσταντίνος οικονόμου, κληρικός επιφανέστατος, γράφει ότι οι Έλληνες φωνεύονται στην αγορά επειδή απαιτούσαν του πολλουμένου πράγματος την τιμή. Φωνεύονται στα σπίτια διότι υπερασπίζονται τις τιμές των γυναικών και των παιδιών των. Ομολογωμένος ήταν απερίγραπτα τα δεινά τα οποία υφίστανται ειδικώς οι χριστιανοί όχι μόνον από τους αξιωματούχους αλλά και από τους απλούς πολίτες. Έτσι η ζωή των δυστύχων Ελλήνων χριστιανών ήταν μια αδιάκοπος σειρά μαρτυρίων. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, το κάλυμα της κεφαλής των χριστιανών Έλληνος δεν έπρεπε να ομοιάζει με αυτό του Τούρκου. Τα εξωτερικά της οικίας των χριστιανών έπρεπε να είναι μαύρα. Η μαρτυρία του Έλληνος δεν λαμβανόταν υπόψη στα δικαστήρια. Όταν γιόρταζε Τούρκος, πλήρωνε ο Έλληνας. Δεν μπορούσε ο χριστιανός ούτε να πεθάνει δωρεάν, διότι και νεκρός όφιλε να πληρώνει υπέρογον φόρων διάδια ταφής. Πολλές φορές έμεναν άταφοι χριστιανοί ένεκα ελλείψιος χρημάτων για την άδεια ταφής. Δεν είχαν δικαίωμα να επισκευάζουν τους ναούς των. Οι ιερείς παντού υβρίζοντο, φορολογούνταν και οδηγούντο στα δικαστήρια. Καθημερινώς ο ζυγός των Τούρκων έγινε το βαρύτερος, τα παθήματα των χριστιανών αφόρητα και ο βίος των αβίωτο. Υπό αυτές τις συνθήκες ζώντες οι Έλληνες χριστιανοί δεν ήταν δυνατόν να βρουν δικαίωση σε καμιά περίπτωση υπό κανενός επισήμου Τούρκου. Αναφέρεται ότι το 1600 στη Βέρεια γίνεται μια δίκη. Ένας Τούρκος ερωτεύτηκε μια χριστιανή παντρεμένη με δυο παιδιά. Στέλνει οπλοφόρους, σκοτώνουν τον άντρα της και τα παιδιά της και με τη βία την πηγαίνουν στον Τούρκο. Την κάνει σύζυγό του δια της βίας. Κάνουν ένα παιδί, παίρνει το παιδί η γυναίκα και φεύγει. Και τώρα κάνει μήνυση ο Τούρκος στη γυναίκα για την απαγωγή του παιδιού του και πηγαίνει στο δικαστήριο η γυναίκα. Η απόφαση ήταν βγαλμένη ή να γίνει μουσουλμάνα ή να αποκεφαλιστεί. Αν γίνει μουσουλμάνα θα πάρει το παιδί της, θα έχει και διατροφή και θα περάσει καλά. Αν όχι θα αποκεφαλιστεί. Δυστυχώς προτίμησε το δεύτερο, να γίνει μουσουλμάνα. Έτσι αθωώνεται ο εγκληματίας και η χριστιανή καταδικάζεται μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανή. Yeah.
έζησε ο Άγιος Ιορδάνης, οι χριστιανοί ήταν κάτω από την τουρκική κατοχή. Τα προνόμια που έδωσε ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο πορτητής τους χριστιανούς είχαν μόνο χαρακτήρα θεωρητικών. Γενικά τα προνόμια είτε γραπτά είτε άγραφα ήταν ασαφή και στηρίζονταν τις καλές διαθέσεις των Σουλτάνων. Οι κυριότερες αφορμές των νέων διωγμών εναντίον των χριστιανών ήταν η μυσαλλοδοξία και ο θρησκευτικός φανατισμός των Τούρκων, η τουρκική οικονομική απληστία, η προσπάθεια των μουσουλμάνων για σταθεροποίηση της επικρατήσεώς τους μαζί με την τάση για επέκταση της κυριαρχίας τους, η ανήθικη στάση των Τούρκων σε βάρος των χριστιανών νεανίδων και η ανάλογη στάση μουσουλμανίδων κατά χριστιανών νέων, η απλή φιλονικία μεταξύ χριστιανού και Τούρκου και η χάρη αστιισμού αμφίηση από χριστιανούς τουρκικών ενδυμάτων, η ψεύτικη ή αληθινή κατηγορία ότι χριστιανός με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαλε προσωπικά Τούρκο ή τον ζημίωσε οικονομικά ή ηθικά, η απλή ανάγνωση ή εκφώνηση της μουσουλμανικής ομολογίας πίστεως ή το να πει κανείς τουρκικά δόξα τω Θεώ, λαϊλά, η απόπειρα εκχριστιανισμού μουσουλμάνου προκάλλει φρικτό μαρτύριον. Η επιστροφή εις τον χριστιανισμό κάποιου ο οποίος παλαιότερα είχε υποκύψει και είχε εξισλαμιστεί. Η πράξη αυτή ήταν εξόχως προσβλητική για τους Οθωμανούς Τούρκους. Πάντα τα νοτέρω καταδεικνύουν ότι η υποκριτικότητα των Τούρκων ή των τεραστίων διαστάσεων. Έτσι η άμεση και η έμεση βία, ο πιθαναγκασμός, η φόρη η μεγάλη, η κάθε φύσεως καταπιέσεις και αυθαιρεσίες των Τούρκων και η εξευτελιστική όρη ζωής που επέβαλε ο κατακτητής αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα. Το κυριότερο όμως αίτιο των εξισλαμιστών αποτελούσαν οι οικονομικοί λόγοι και ιδίως οι επαχθείς φορολογικές υποχρεώσεις των χριστιανών ραγιάδων που αποτελούσαν μέρος του της μειονεκτικής θέσεως. Επομένως, οι δύσκολες συνθήκες διαβιώσεως και η σημαντική διαφοροποίηση των φόρων μεταξύ Τούρκων και χριστιανών ανάγκαζαν τους χριστιανούς να προσέλθουν στο Ισλάμ. Πέρα από αυτά, επικρατούσε η αντίληψη ότι ο Θεός εγκατέλειπε τους χριστιανούς για τα αμαρτήματά τους και ευνοούσε πια τους οπαδούς του Ισλάμ. Οι εξισλαμισμοί σε αυτή την περίοδο απέβησαν θρησκευτική και εθνική αιμορραγία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Μικράς Ασίας εξισλαμίστηκε και εκτουρκίστηκε. Το ίδιο συνέβη στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Θράκη και κυρίως στην Αλβανία, όπου ο πληθυσμός των χριστιανών ήταν 550.000 και κατέβηκε στους 50.000. Ολόκληρες περιοχές, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν τις βαριές φορολογίες, εξισλαμίζονταν ομαδικά μαζί με τους ιερείς των και έχαναν μαζί με τη θρησκεία, την εθνική συνείδηση και γλώσσα. Τα τουρκικά φύλλα τα οποία δημιούργησαν στη Μικρά Ασία το κράτος το Οθωμανικό με τους εξισλαμισμούς πληθύνονταν με καταπληκτική ταχύτητα και συγκρότησαν σε μικρό σχετικό χρονικό διάστημα ένα πανίσχυρο κράτος
σε αυτό το καταλυτικό κύμα του θρησκευτικού και εθνικού αποχρωματισμού υψώθηκε σαν τείχος η θυσία των νεομαρτύρων. Ο όρος νεομάρτης άρχισε να εμφανίζεται στο Βυζάντιο μετά τις οικονομαχικές έρεδες για να δηλώσει όλους εκείνους που μαρτύρησαν για την τιμή των εικόνων. Κυρίως όμως, όταν μιλάμε για νεομάρτυρες, εννοούμε τους μάρτυρες εκείνους που υπέστησαν τη σκληρή δοκιμασία για τη χριστιανική ομολογία κατά τη χρονική περίοδο από την άλωση του Κωνσταντινούπολης μέχρι την απελευθέρωση του ελληνικού έθνους από τον τουρκικό ζυγό. Οι νεομάρτυρες αποτελούν τα καινούργια θύματα στο δωμό της πίστεως και την καινούργια προσφορά της Εκκλησίας στο ιδανικό της ελευθερίας της θρησκευτικής και της θρησκευτικής. Κοινωνικά στρώματα. Συνήθως είναι άνθρωποι του λαού, μοναχοί, γεωργοί, τεχνίτες, έμποροι, βιοτέχνες και νέοι συνήθως. Από αυτούς πολλοί ήταν πτωχοί, λίγοι πλούσιοι, άλλοι εγγράμματοι, άλλοι αγράμματοι. Κοινό γνώρισμα όλων ήταν η προθυμία να θυσιαστούν για την πίστη τους και η έλλειψη δειλίας μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια. Άλλο γνώρισμα των νεομαρτύρων είναι ότι βρίσκονται πολύ κοντά μας. Τους περισσότερους από αυτούς διασώζεται και η επαγγελματική τους ιδιότητα. Έτσι έχουμε έμπορον, χρυσοχώους, βοσκό, αρτοποιό, ναύτη, χαλκοματά, ζωγράφους, παντοπούλας, κάλφαν, κουρέας, ουναράδες, σαμολαδάν, βυσοδέψιν, κυπορών, υπερέτην, κτίστην, ψαράν, γραμματικών, επιστάτην, εις κτήματα Τούρκου, υποκόμου, Τούρκου, αξιωματικού, άρχοντα, πλούσιο, μορφωμένο και γυναίκες. Η προσφορά των νεομαρτύρων στο υπόδουλο γένος υπήρξε τεραστία, σε βάθος και σε έκταση. Με τη μαρτυρική θυσία της ζωής τους ανέκοψαν το κύμα του εξισλαμισμού και αποφεύχθηκε με αυτόν τον τρόπο ο εκτουρκισμός, αφού σε αυτή την τραγική για το γένος μας περίοδο θρησκευτικότητα και εθνισμός είχαν ταυτιστεί. Μένοντας δηλαδή ο χριστιανός σταθερός στην πίστη του, διέσωζε ταυτόχρονα και την εθνική του συνείδηση. Με το μαρτυρικό του θάνατο οι νεομάρτυρες έγιναν σύμβολα αντιστάσεως του λαού, στέριωσαν την πίστη των Ραγιάδων και έδωσαν ελπίδες καινούργιας ζωής. Έτσι το πνεύμα της αυτοθυσίας παραδειγμάτιζε το λαό, τόνωνε το φρόνημά του και γιγάντωνε την εθνική συνείδηση. Το παράδειγμα απέβη καινούρια πηγή πνευματικής ενδυναμώσεως των χριστιανών στον αγώνα τους για τη διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως και ελευθερίας.
την προθυμία τους για το μαρτύριο ενέπνεε όχι μονάχα ο βαθύς θρησκευτικός του ζήλος, αλλά και γενικά το πνεύμα της αντιστάσεως κατά της μεσαιροδοξίας, της βίας και της τυραννίας. Οι νεομάρτυρες αποτελούσαν μόνιμη ενθαρρυντική δύναμη για τους εθνομάρτυρες και τους λοιπούς εθνικούς αγωνιστές. Η θυσία τους ήταν για τους Έλληνες στοιχείο φιλοτιμίας και πρότυπο να μην υστερήσουν και αυτοί σε θυσίες. Τα μαρτυρολόγια τους απέβησαν οι πιο διαδεδομένες ψυχοφιλείς διηγήσεις που παρηγορούσαν και ενθάρρυναν τον ελληνικό λαό. Εκείνο που θαυμάζει κανείς είναι το θάρρος, η καρτηρία και η γενικότερα χαροποιός διάθεσης με την οποία αντιμετώπιζαν το μαρτύριο. Την προετοιμασία για τη μεγάλη αυτή στιγμή αναλάβαναν διακριτικοί έμπειροι πνευματικοί. Αυτοί καθοδηγούν φωτισμένα τους νέους αυτούς μάρτυρας του Χριστού, προτρέποντάς τους σε νηστεία, προσευχή και γενικότερη πνευματική άσκηση. Άλλοτε προς καιρόν οι πνευματικοί τους απέτρεπαν από το μαρτύριο επειδή φοβούνταν ενδεχομένως άρνηση της πίστεως. Το αποκορύφωμα του θάρρους και της πίστεως των νεομαρτύρων αποτελεί η αφοβία μπροστά στο θάνατο. Οι νεομάρτυρες απομυθοποιούν το θάνατο και επιθυμούν το αναλύσε και εσύ Χριστό είναι. Το μόνο για το οποίο λυπούνται είναι δεν έχουν 1000 σώματα για να τα παραδώσουν στους πόνους του μαρτυρίου και δεν έχουν 1000 κεφαλές για να τις κλείνουν σε σφαγή για την αγάπη του Χριστού. Και διαφόρους τρόπους, άλλοι πάνω στη φωτιά, άλλοι με αποκεφαλισμό, άλλοι με σουβλισμό, άλλοι με απαγχωνισμό, άλλοι με διαμελισμό, άλλοι με μακρά ασιτία ή με εντυχισμό. Άλλες μέθοδοι θανατώσεως νεομαρτύρων ήταν η διάτρηση της κεφαλής με καρφιά, ο στραγγαλισμός, η εξάρθρωση των μεγάλων αρθρώσεων και στη συνέχεια η θανάτωση με αποκεφαλισμό. Το φρικτό έργο του βασανισμού των νεομαρτύρων αναλάμβανε ο τοπικός εκπρόσωπος της τουρκικής κυβερνήσεως, οι στρατιώτες και ο όχλος. Οι χριστιανοί παρακολουθούσαν τη θανατική εκτέλεση του μάρτυρος, προσεύχονταν μυστικά και έλεγαν το Κύριε Ελέησον,
αισθάνονταν τον μάρτυρα δικό τους, το πάθος του σαν δικό τους πάθος, και θεωρούσαν την μέχρι θανάτου αιμονή στη χριστιανική πίστη σαν νίκη της πίστεως. Οι περιγραφές των τελευταίων στιγμών των νεομαρτύρων είναι συγκινητικές και δείχνουν την πίστη και το θάρρος, την αφοσίωση και την προθυμία τους για το μαρτύριο. Οι χριστιανοί, έχοντας βαθιά συνέστηση των νεομαρτύρων και σεβόμενοι τα λείψανά τους, έκαναν το παν προκειμένου να τα παραλάβουν και να τα ενταφιάσουν. Οι Τούρκοι, γνωρίζοντες τα αισθήματα αυτά των χριστιανών, προσπαθούσαν πολλές φορές να τα εξαφανίσουν, καίγοντάς τα ή ρίπτοντας στο ποτάμι, ή τα παρέδιδαν αφού έπαιρναν χρήματα πολλά. Όταν οι χριστιανοί με διάφορα μέσα κατόρθωναν να παραλάβουν τα λείψανα, τα κίδευαν και τα έθαπταν με βλάβια. Ειδικά για την κηδεία των νεομαρτύρων υπήρχε ακολουθία επικίδιος εις πάντα νεομάρτυρα, στην οποία αντί λύπης εκφράζεται η χαρά και η ευφροσύνη των χριστιανών, γιατί οι μάρτυρες αυτής της καλός στεφανώθηκαν από τον Κύριο και συνεφραίνονται με τους χορούς των Αγίων στον ουρανό. Ο ελληνικός λαός από την πρώτη ακόμη στιγμή περιέβαλε με ξεχωριστή ευλάβεια τους νέους αυτούς του Χριστού αθλητές. Πολύ πριν η Εκκλησία τους αναγνωρίσει με επίσημη πράξη της στους Αγίους, αυτοί ήδη είχαν καθιερωθεί από την πρώτη ήδη στιγμή του μαρτυρίου τους σαν Άγιοι, στη συνείδησή τους και ναοί ανεγέρθησαν στη μνήμη τους και τοπικές γιορτές καθιερώθηκαν ήδη στον τόπο της γεννήσεώς τους ή στον τόπο του μαρτυρίου. Με πολύ ευλάβεια οι χριστιανοί περιέσωζαν τα λείψανά τους, τα οποία αγόραζαν με σημαντικά χρηματικά ποσά από τους Τούρκους. Η τιμή των τοπικών νεομαρτύρων αποτελούσε αφορμή αναζωογονήσεως της πίστεως του Χριστού και της αγάπης προς την πατρίδα. Τα συναξάρια εμπλουτίζονται με τα ηρωικά κατορθώματα των νεομαρτύρων και αποτελούν τα αγαπημένα αναγνώσματα του ελληνικού λαού. Τα λείψανα των νεομαρτύρων τιμώνται και φυλάγονται σε χώρους ιερούς. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έβγαζαν σε περιοδίες για να τονώσουν το φρόνημα των σκλάβων. Επίσης τα περιέφεραν σε λιτανίες για να σωθούν οι χωρικοί από το θανατικό, για να θεραπεύσουν αρρώστους, για να προστατεύσουν τη χώρα από τους εχθρούς και την παραγωγή από την ανομβρία και τις ακρίδες. Πολλές φορές οι χριστιανοί έπαιρναν τεμάχια από τα ενδύματα του μάρτυρος ή του σχοινιού της αγχώνης, έβαφαν υφάσματα στο αίμα του μάρτυρος ή έπαιρναν χώμα βαμμένο με αίμα και τα χρησιμοποιούσαν ως φυλακτήρια. Με πολύ ευλάβεια οι χριστιανοί περιέσουζαν τα λείψανα τους, ραντίζονταν με το αίμα τους και έκαναν τιμητικές λατρευτικές πράξεις στους τάφους τους. Τέλος, η Εκκλησία με πράξη του Πατριαρχείου κατατάσσει τους νεομάρτυρες στο χωρό των Αγίων και ορίζει την ημέρα του μαρτυρικού τους θανάτου ως χρόνο γιορτασμού της ετήσιας μνήμης του κάθε νεομάρτυρα. Γενικά, η ύπαρξη των νεομαρτύρων κατά την περίοδο της τοποκρατίας καθαιρίστηκε ως θαύμα παρόμοιο ως αν να βλέπει κανείς μέσα στην καρδιά το χειμώνα η αρενά άνθη και τριαντάφυλλα, μέσα στη βαθύτατη νύχτα ημέραν και ήλιον, μέσα στο σκότο το ψηλαφυτό φώτα λαμπρότατα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης. Οι νεομάρτυρες είναι οι πρόμαχοι της ελευθερίας,
της σκέψεως, της συνειδήσεως, ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίδης τους αποκαλεί αγγέλους, ποταμούς, ιατρούς, πύργο της ευσεβίας, φύλακα της ευσεβίας του Χριστού, με ρύπνο άνθη, πρώτα το παραδείσου. Πολλά και άλλα είναι τα ονόματά σας, λέγει, αλλά πιο πολύ είναι τα χρήματά σας. Αυτόν τον εγκομείων, αγαπητοί μου, άξιος υπάρχει και ο Άγιος Ιορδάνης, που σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας. Επάγγελμα του χαλκοματά, έφτιαχνε χάλκινα είδη. Παντρεύτηκε και κατοικούσε στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης και μία μέρα στη γιορτή του Αρσιδίου της Θεοτόκου μαζεύτηκαν στο εργαστήριό του συντεχνίτε του και συμπατριώτη του και αγαρινοί και ξεφάντωναν. Κάποιος των αγαρινών είπε ειρωνικά για τον Άγιο Νικόλαο: «Άγιε Νικόλαε Ψωριάρη, βοήθησέ με να νικήσω». Εθίγει ο Ιορδάνης και εχλέβασε το Μωάμεθ. Έφυγαν και πήγε ο καθένας στο σπίτι του. Το πρωί ένας εκ των αγαρινών έβαλε διαταγή να θανατώνεται όποιος υβρίσει τον προφήτη. Μόλις το έμαθε αυτό ο Ιορδάνης, πήγε σε κάποιο αγαρινό το σπίτι και κρύφτηκε. Καταγή Δευτέρα. Όποιος Τούρκος κρύβει χριστιανό, βλάσσουε μόνοι στο σπίτι του προφήτη μας, και αυτός είναι ένοχος. Και ο Τούρκος αξιωματούχος αναγκάστηκε να τον παραδώσει στον όκλον και τον πήγαν στον Κρητή και είπαν ότι ευλασφήμισε τον προφήτη. Τότε του λέγει ο Κρητής: «Κατά τη μαρτυρία αυτών των ανθρώπων ή πρέπει να θανατωθείς ή να γίνεις Τούρκος. Διάλεξε». Ο δε μακάριος Ιορδάνης λαμπρά τη φωνή, λαμπρός ευόησε: «Δεν αρνούμε τον γλυκύτατόν μου Ιησούν Χριστόν, αλλά πιστεύω και ομολογώ δια Θεών αληθινών». Η απόφαση του Κρητού να αποκεφαλιστεί. Τον πήραν και τον οδήγησαν στον τόπο του μαρτυρίου. Ο μάρτης έτρεχε χαρούμενος σαν ελάφι διψασμένο στις πηγές των υδάτων. Και ήταν θαύμα να βλέπει κανείς ότι ούτε φοβήθη ούτε ευηλίεσε, ούτε οι όψεις του άλλαξε, αλλά περπατούσε χαρούμενος. Και όταν έφτασε στον τόπο της εκτελέσεως, γονάτισε για να τον αποκεφαλίσει ο Δήμιος. Τότε φτάνει απεσταλμένος από το Βεζίρι και του λέγει: «Εντολή το Βεζίρι, λυπήσω τη ζωή σου
και υπέ μόνον λόγων εις το φανερόν πως τουρκεύεις και κατόπιν πήγαινε όπου θέλεις και να ζεις ως χριστιανός. Ο δε μάρτης απεκρίθη, ευχαριστώ μεν το βεζίρι, αλλά τούτο δεν θέλω το κάνει ποτέ. Τότε έκλεινε την κεφαλή και έκοψε αυτήν ο Δήμιος. Τη νύχτα πήγαν οι συγγενείς, έδωσαν χρήματα στον έπαρχο, πήραν το τίμιο και άγιο λείψανό του, το ενταφίασαν με τιμές. Αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιορδάνης ούτε φοβήθηκε, ούτε ντράπηκε να ομολογήσει τον Χριστό ενώπιον του Κριτού. Ενώ εμείς σήμερα, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε τη ζωή μας, δεν ομολογούμε τον Χριστό, ντρεπόμεθα. Ο Κύριος είπε, όποιος εντραπεί να με ομολογήσει σε αυτή τη γενεάτη Μιχαήδα και Αματολό, τότε το Υιός του ανθρώπου θα απαξιώσει, θα τον ομολογήσει ότι είναι μαθητής του όταν έρθει εν δόξη. Υπάρχει άραγε περίπτωσης να ντραπεί κανείς να ομολογήσει τον Χριστό? Η πείρα και η ιστορία απέδειξε ότι έτσι συμβαίνει, ότι ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό. Γιατί άραγε, τι είναι εκείνο που μας κάνει να ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό? Είναι το διεφθαρμένο περιβάλλον, λέγει ο Κύριος, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Αυτή η γενεά δεν είναι μόνο του Χριστού η γενεά, αλλά είναι κάθε γενεά. Την αποκαλεί Μιχαλίδα ως αποστάτηδα από το Θεό. Την αποκαλεί Αμαρτωλό ως παραβαίνουσα τον νόμο του Θεού. Και ομιλεί για ένα κόσμο ο οποίος, αν το θέλετε, δεν είναι το τραγικό των χριστιανών. Ότι αυτή η γενιά η Μιχαλής και άπαιστος και αμαρτωλός δεν είναι ο κόμος ο δρατρικός, αλλά είναι οι ίδιοι χριστιανοί. Είναι τραγικό των χριστιανών σε όλες τις γενιές. Τι κρίμα όμως, είναι αδιανόητο. Κι όμως να ντραπώ να ομολογήσω σε αυτή τη δεφθαρμένη εποχή μας το Χριστό. Γιατί? Διότι θα με γελάσουν. Όταν κάποιος συχνά κοινωνεί, θα πούνε οι άνθρωποι, γιατί συχνά κοινωνείς, σαν πολλές ψευχές κάνεις, σαν πολύ συχνά πηγαίνεις στην εκκλησία και άλλα πολλά. Και άνθρωποι, για να μην κατηγορηθούν, αρχίζουν να μην πηγαίνουν στην εκκλησία, να μην κερνούν συχνά ή να αλλάζουν εκκλησία προκειμένου να κοινούν και να μην βλέπουν τα ίδια πρόσωπα αυτό που κοινωνούν. Αυτό είναι μια αδειλία που ντρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό. Αν είσαι νεκρός ως προς τον κόσμο, δεν σε νοιάζει τίποτα. Ας πει ό,τι θέλει ο κόσμος. Ακόμα ένα χριστιανικός κόσμος μέσα στους αιώνες διαφοροποίησε το πρόσωπο του Χριστού με τα λόγια του Χριστού. Φαίνεται παράξενο? Ναι, και αυτό είναι σχιζοφρενικό. Ακούσατε το. Πώς διαφοροποιεί το πρόσωπο του Χριστού με τα λόγια του Χριστού? Τι λέγει? Δέχομαι ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Πολύ ωραία. Και αν το πεις κάτι που είπε ο Χριστός, αυτό δεν το δέχεται. Ο Χριστός ομίλησε περί αγνότητος και εγκρατείας. Το δέχεσαι? Δεν το δέχομαι. Τότε πώς είναι δυνατόν να δέχεσαι το πρόσωπο του Χριστού και να μην δέχεσαι τα λόγια του Χριστού? Αυτό σημαίνει
ότι ντρέπεσαι να δεχτείς τα λόγια του Χριστού επειδή της μόδας είναι το αντίθετο. Έτσι λοιπόν λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι δεχόμεθα το πρόσωπο του Χριστού, αν δεν δεχόμεθα ό,τι λέγει ο Χριστός. Ακόμη είναι μια αδιαφορία που υπάρχει στους χριστιανούς. Ξέρετε πως σκέπτονται οι χριστιανοί? Εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα διορθώσω τα πράγματα, ποιος είμαι εγώ, ας το κάνουν οι άλλοι. Ακόμη, να πάρω ένα πρακτικό παράδειγμα. Καλόν παπά θέλουμε στην ενορία μας όλοι, αλλά εάν υποτεθεί ότι ο Θεός καλεί το παιδί μας να γίνει ιερεύς, ξεσηκωνόμαστε. Τον κόσμο το ξεσηκώνουμε να μην γίνει το παιδί μας ιερεύς και λέμε ας γίνει άλλος, όχι το παιδί μου. Γιατί να γίνει ο άλλος και όχι το παιδί μας? Τι παθαίνουμε? Ντρεπόμαστε. Ντρέπεσαι το παιδί σου να γίνει ιερεύς? Τότε πώς θέλεις τον καλό ιερέα στην ορία σου? Από πού θα έλθει ο ιερεύς? Θα έλθει με αερόστατο χρονοκατέβατος? Πώς θα γίνει? Ακόμη υπάρχει μια απουσία βεβαιώσεως της πεπιθήσεις μας. Δεν είμαι σίγουροι για εκείνα τα οποία πιστεύουμε. Και όταν εμφανιστεί μια αντίθετος θεωρία, διαβάσαμε κάτι, μας πει κάποιος κάτι που είναι αντίθετο σε εκείνο που πιστεύουμε, τότε κλονιζόμεθα. Θα πει στους Γαλάτες ο Παύλος, «Ω ανόητη Γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε, τι αληθεία μη πείθεστε, ποιος σας μάτιασε να μην μένετε στην αλήθεια, αλλά τι, να μετακινήσετε με πάσα ευκολία, επειδή μερικοί ταραχοποιοί ήθελα να σας πούν μερικά πράγματα και να σας απομακρύνουν από το Ευαγγέλιο». Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει. Δεν είμεθα σταθεροί άνθρωποι για να απορρίψουμε ακριβώς αυτό που έρχεται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Δεν έχουμε σταθερότητα. Είμεθα κάλαμος υπό ανέμους ανεβόμενοι. Και τέλος, υπάρχει η αντίληψη ότι το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται στην εποχή μας. Αυτή η αντίληψη είναι διάχυτο στους χριστιανούς μας. Το Ευαγγέλιο σήμερα εφαρμόζεται? Αν πρέπει να περπατάς στη ζωή σου με το Ευαγγέλιο στο χέρι, προκοπή δεν θα κάνεις. Το Ευαγγέλιο δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι μια αίρεσης. Τότε το Ευαγγέλιο είναι εποχιακό? Δεν είναι για όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους? Δυστυχώς, για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε ότι η εποχή μας είναι τέτοια και τέτοια, που δεν μπορεί κανείς σήμερα να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Για μας το δυστύχημα είναι το εξής, ότι είναι μέρα κρίσεως, θα σηκωθούν οι Άγιοι που έζησαν στην κάθε εποχή και θα πούν πώς εμείς βιώσαμε το Ευαγγέλιο και εσείς λέτε πως δεν μπορείτε να το βιώσετε. Αγαπητοί μου, ο Κύριος το είπε ότι θα ντραπεί για εκείνους να μας και εκείνους να μας δεχτεί για κοινωνούς στη Βασιλεία Του, εάν εμείς ντραπούμε να τον ομολογήσουμε. Είπε όταν θα έλθει, ώστε θα έρθει ο Χριστός να μας κρίνει. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως και ας αναθεωρήσουμε τις αντιλήψεις μας και ας ομολογούμε Χριστόν εσταυρωμένον. Αμήν.
Κύριε.